Γεια χαρά, παιδιά. Χαίρομαι που φτάσατε μέχρι και το τελευταίο διήμερο και δεν τα παρατήσατε. Ελπίζω να βοήθησα μέχρι στιγμής και θα ήθελα, αν δεν βοήθησα, να μου κάνετε και μια κριτική, γιατί σκοπός μου και εμένα είναι να βελτιωθώ μέσα από αυτό. Λοιπόν, τώρα πριν δείξω το κομμάτι, θεώρησα σωστό να σας πω κάποια πράγματα για το πώς βγάζω εγώ ένα κομμάτι, μιας και τα βιντεάκια είναι διδακτικά. Όχι μόνο πώς βγάζω εγώ ένα κομμάτι, αλλά πώς νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτόμαστε γενικότερα αυτή τη μουσική. Λοιπόν, όταν κανείς ξεκινάει, τα βασικά του εργαλεία είναι η παρατήρηση. Παρατήρηση των άλλων παιχτών και ειδικότερα σε βίντεο στο YouTube που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί πέρα. Όμως, εκεί μπορεί να εγκλωβιστούμε στο να μάθουμε, να παπαγαλίζουμε ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε και να μην ξέρουμε τι πραγματικά παίζουμε. Ούτε να μπορούμε να το αλλάξουμε τόνο, ούτε ποιες είναι οι νότες, ούτε τίποτα. Άλλο εργαλείο είναι η ταμπλατούρα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο να εγκλωβιστεί κάποιος, γιατί εκεί πέρα βλέπεις απλά νούμερα, τα οποία συμβολίζουν τάστα, αλλά δεν ξέρεις ούτε πόση ώρα τα παίζεις αυτά τα πράγματα, ούτε με τι ύφος, δεν σου δίνει πληροφορίες. Είναι εύκολη αρχή όμως, σίγουρα, αλλά πρέπει να απεγκλωβιστούμε γρήγορα από αυτό. Στη συνέχεια πάμε στην παρτιτούρα. Η παρτιτούρα, ναι, μεν μας δείχνει νότες, μας δείχνει αξίες, βγάζουμε γρήγορα ένα κομμάτι αν ξέρουμε να διαβάζουμε παρτιτούρα, αλλά δεν μας δίνει στοιχεία ύφους που θέλουμε σε αυτή τη μουσική. Εκφραστικά στοιχεία. Η λαϊκή και η παραδοσιακή μουσική έχουν πάρα πολλά τέτοια, που αυτά τα βγάζουμε μόνο με το αυτή. Άρα λοιπόν, το βασικό μας εργαλείο είναι το αυτή. Βέβαια, όσο και να ακούσουμε ένα κομμάτι, πρέπει κάπως να σκεφτόμαστε αυτά που ακούμε. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα οικοδόμημα στο κεφάλι μας για το πώς κινείται η μελωδία, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πρότεινα, ο καλύτερος τρόπος τουλάχιστον για μένα που με βοηθάει, είναι να μην σκέφτομαι νότες, αλλά να σκέφτομαι βαθμίδες. Δηλαδή, τι σχέση έχει αυτή η νότα που παίζω κάθε φορά με τη βάση μου, με την τονική μου. Δηλαδή, αν παίζω από ρε ένα κομμάτι, οποιαδήποτε άλλη νότα που παίζω μέσα σε αυτό το κομμάτι, σκέφτομαι τι σχέση έχει με τη ρε. Άρα δημιουργώ ένα χάρτη μέσα στο μυαλό μου με ένα σημείο αναφοράς, που είναι ας πούμε η νότα ρε. Είναι σαν να, με πάρει εμένα κάποιος και να με πετάξει μέσα στην Αθήνα και να μου πει βρες το τάδε σπίτι. Δεν θα έχω ιδέα. Θα ξέρω ας πούμε μπροστά μου, θα βλέπω που πάω, αλλά δεν ξέρω που είναι αυτό το σπίτι. Ενώ αν με πετάξει στη Θεσσαλονίκη και μου πεις βρες το σπίτι σου, ακόμα και σε ένα άγνωστο μέρος να με πετάξεις, εγώ επειδή θα ξέρω πού είμαι σε σχέση με τη θάλασσα, το σπίτι μου θα το βρω. Άρα λοιπόν, αλλιώς σκέφτεσαι την κίνηση όταν έχεις ένα σημείο αναφοράς και αλλιώς αν δεν έχεις κανένα σημείο αναφοράς. Τότε ξέρεις μόνο τη θέση σου. Αυτά ήθελα να πω λίγο για το πώς νομίζω πρέπει να σκεφτόμαστε τις μελωδίες και όλα αυτά. Τώρα, εγώ πώς βάζω ένα κομμάτι. 5 πράγματα κάνω. Στην αρχή το ακούω πάρα πολλές φορές, μέχρι να μου εντυπωθεί καλά στο μυαλό. Άρα λοιπόν, πολύ άκουσμα στην αρχή. Μετά, το βάζω να παίζει και ψάχνω την βάση του. Την τονική του δηλαδή. Αυτό είναι πολύ απλό να το βρούμε, απλά ψάχνουμε πού τελειώνει το κομμάτι, σε ποια νότα τελειώνει. Εκεί που τελειώνει, αυτή είναι η βάση μας. Ούτε εκεί που αρχίζει, ούτε τίποτα. Εκεί που τελειώνει το κομμάτι. Τουλάχιστον σε αυτή τη μουσική, έτσι. Για να το βρούμε αυτό τώρα, κάποιες φορές τα παλιά κομμάτια είναι λίγο ξεκούρδιστα σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Οπότε ή πρέπει να ξεκουρδίσεις ανάλογα λίγο το όργανό σου για να βρεις τον κατάλληλο τόνο, γιατί μπορεί να μην βγαίνουν ακριβώς οι νότες, ή αλλιώς πρέπει να ξεκουρδίσεις το τραγούδι. Γι' αυτό υπάρχει τεχνολογία. Στον υπολογιστή χρησιμοποιώ Transcribe, ένα πρόγραμμα θα το βάλω κάτω στις λεπτομέρειες, και στο κινητό μου μια πολύ καλή εφαρμογή, το Music Speed Changer. Η εφαρμογή αυτή είναι ακόμα καλύτερη γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να μετατονίσεις το κομμάτι, δηλαδή να πειράξεις τον τόνο, σε πολύ μικρά κομμάτια, λιγότερα του ημιτονίου, οπότε μπορείς να το κουρδίσεις ακριβώς όπου θέλεις. Στη συνέχεια, αφού βρω τη βάση μου, ψάχνω να δω σε ποιο δρόμο είναι ή σε ποια κλίμακα. Ποια είναι τα πατήματα δηλαδή μέσα σε σχέση με τη βάση μου.
Αυτό έρχεται με την εμπειρία. Εντάξει, δεν γίνεται κατευθείαν να το κάνει. Υπάρχουν κάποια μικρά κολπάκια που σε βοηθάνε, αλλά δεν υπάρχει εύκολη πεπατημένη. Στη συνέχεια, αφού βρω το δρόμο που είναι το κομμάτι, κάθομαι και το βάζω σιγά σιγά να παίζει με αυτές τις εφαρμογές που σας είπα, φράση φράση την αναλύω, την ακούω, την ακούω, την ακούω, την παίζω στο όργανο. Όσο πιο πολύπλοκη είναι, τόσο περισσότερο ασχολούμαι μαζί της και ψάχνω τον κατάλληλο τρόπο να τοποθετήσω το δάχτυλά μου ώστε να με βολεύει να παίξω όλη τη φράση και με ποιο τρόπο θα πάει η πένα. Αυτό με την πένα είναι το πιο σημαντικό, ειδικά όταν είσαι αρχάριος. Δεν πρέπει να μάθουμε λάθος την πένα, γιατί μετά θα μας δυσκολέψει τη ζωή να την αλλάξουμε. Αντίστροφα, αν τη μάθω καλά στην αρχή, μετά δεν τη σκέφτομαι την πένα. Πάει μόνο το χέρι. Οπότε στην αρχή είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε σωστή πένα. Πότε πάει κάτω, πότε πάει πάνω. Αφού βρω την πένα και τη δαχτυλοθεσία λοιπόν, έχω βγάλει το κομμάτι, ωραία, άρα πρέπει να το απομνημονεύσω. Για να το απομνημονεύσω θέλω να το παίζω κάθε μέρα. Να μην το παίξω μόνο εκείνη τη μέρα που θα το βγάλω, να το παίξω και την επόμενη και την παραεπόμενη. Τότε θα μου εντυπωθεί και θα μου μείνει στο κεφάλι. Αυτά ήταν τα βήματα. Πάμε να μάθουμε το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακολουθήσατε σε αυτά τα βίντεο. Να είστε καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.